Άλλο ένα πολύ αναμενόμενο βίντεο που το ζητάτε εδώ και πολύ καιρό και δεν γίνεται να πλησιάζει το Πάσχα χωρίς να υπάρχει η ανάλογη συλλογή της εκάστοτε χρονιάς. Οπότε συλλογή δυναμητάκια και πυροτεχνήματα του 2023 ξεκινάει. Κλασικά ξεκινάμε με έναν απλό αναπτήρα, σπιρτόκουτα, είναι λίγο ταλαιπωρημένο το κουτί, μεγάλο το κουτί. Προχωράμε σε μικρά δυναμητάκια, θα τα πάμε με τη σειρά όσο γίνεται. Λοιπόν, καταρχάς έχουμε Explosive 1, Explosive 2, Explosive 3, σε νάιλον ακόμα, δεν έχουν ανοιχτεί καν. Mini Corsair και Piccolo Corsair, και αυτό είναι στη ζελατίνα. Γενικά πολλά πράγματα είναι στη ζελατίνα, δεν έχω καν σκοπό να τα ρίξω, μερικά απλά τα κρατάω, γι' αυτό λέγεται και συλλογή. Super Cracker, Tropic. Έχω πολλά της Tropic, τα περισσότερα βασικά τα μικρά είναι της Tropic. Corsair 1. Ένα shot μάλλον, κάπου 0203 είναι το συγκεκριμένο. Εντάξει, δεν έχει νόημα τώρα να λέω ακριβώς τους κωδικούς, τους βλέπετε. Micro Dampam. Dampam Nano. Έφυγε και το αυτοκόλλητο. Έρση 1. Είναι αρκετά δυναμητά και μεγάλη ποικιλία. Όπως είπα, μερικά δεν θα ρηχτούν καν. Απλά μένουν στο ράφι, γιατί μετά από καιρό δεν θα υπάρχουν. Dampam F2. Και άλλο ένα Piccolo Corsair μες στη ζελατίνα του. Προχωράμε σε λίγο πιο μεγάλα. Το είδαμε και πριν αυτό, απλά σε μικρότερο κουτάκι. Να το. Πάλι η διαφάση εδώ πέρα. Ένα στη ζελατίνα και εδώ πέρα μερικά που έχουν ρηχτεί. Για βίντεο υπάρχουν, για πολλά υπάρχουν σχετικά βίντεο στο κανάλι. Κάποια δεν έχουν γυριστεί ακόμα, θα γυριστούν. Κάποια πιο μικρά, νομίζω έχει 100 μέσα. Και αυτά εδώ, αυτά εδώ Pirat, της Funke. Αυτά εδώ Dampam Black Powder ωστόσο. Συνεχίζουμε με κάτι άλλα δυναμητάκια, βαρελάκια. Ξεκινάμε με κάτι Mega Bulldog. Dampam Silver που είναι μέσα σε nylon αρκετά μαζί. Στυλ βαρελάκια. Dampam 120 decibel. Αυτό που είναι τελείως κλειστό. Και όλα αυτά γενικότερα είναι σε στυλ βαρελάκια, έτσι. Dampam, το παλιό, το κλασικό. Και είναι ακόμα πιο παλιό διότι είναι πεντάδα.
Πριν σταματήσει τις 20άδες από τα Ντάμπαμ, είχε σταματήσει πολύ πιο πριν τις 5άδες, οπότε αυτό είναι ακόμα πιο παλιό το κουτί. Κάτι βαρελάκια εδώ που έχουν και σφύριγμα πριν σκάσουν. Προσπαθούν να αντιγράψουν Scream, αλλά καμία σχέση, δυστυχώς δεν τα φτάνει, δεν τα φτάνει τα Scream καμία απομίμηση, προς το παρόν δηλαδή. FP3 New Edition, αρκετά προσεγμένη συσκευασία, δεν το περίμενα η αλήθεια είναι. 4 σακουλάκια των 5, 20 δηλαδή σύνολο το κουτί. Okay, φαίνονται πολύ ενδιαφέρον. Κάποια Nighty Wolf από την Triplex, αυτά δεν έχουν πολύ ακουστεί, αλλά έχουν πολύ ωραία πρόκαυση. Και έχουν μέσα 1,82 λέει. Εντάξει, αυτά θα τα παρουσίαζα σαν δυναμητάκια meme πλέον. Σε κάθε βίντεο τα κράζω και συνέχεια βρίσκονται στις συλλογές μου. Δεν τα αποχωρίζομαι. Τι να πω. Εντάξει, τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα λέω συνέχεια. Μεγάλο μέγεθος, πολύ μικρό μπαμ. Κάτι σβούρες από την Classic και αυτές ανεβαίνουν πάνω στον ουρανό, πετάνε δηλαδή και σφυρίζουν και βγάζουν διάφορες λάμψεις. Τώρα θα πάμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, τις γουρούνες, που κάθε χρόνο έχουμε και μια έκπληξη από αυτές. Λοιπόν, για αρχή, ξεκινάμε με τα βασικά. Zeus, μαύρες, εντάξει, προφανώς δεν είναι γεμάτο το κουτί. Και μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι μαύρες, διότι το κουτί απ' έξω δεν γράφει γράμματα. Είναι απλό μαύρο κουτί. Zeus, κόκκινες, που γράφουν κανονικά το κουτί τους ημερομηνία και πληροφορίες. Η διαφορά δηλαδή είναι ότι στο ένα δεν γράφει τίποτα, στο άλλο γράφει, και έτσι ξεχωρίζαμε τότε που υπήρχαν ποιες ήταν οι αυθεντικές και ποιες όχι. Little Cobra 2, κάποιοι μπορεί να μην τις θεωρήσουν γουρούνες, που, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ τις πολύ θεωρώ, διότι έχουν φυτίλι, αλλά έχουν μια ιδιαιτερότητα την οποία δεν την έχω δει σε άλλη κρότητα. Έχει και γόμα και φυτίλι. Εμένα μου αρέσουν αυτές διότι είναι ροζ. Δεν έχω ξαναδεί κάποια κροτίδα με τέτοιο έντονο και ξεχωριστό χρώμα. Λειτουργικό μπραδί ολόκληρο το κουτάκι. Πάμε από τις πιο παλιές στις πιο καινούργιες. Με φίστο 50 κουτί με φυτίλι. Αυτές νομίζω, μη λέω τώρα και ρολογίες, δεν είμαι σίγουρος, το 2020 πρέπει να ήταν, όταν πρώτο εμφανιστήκανε. Κρατήσανε μια χρονιά, ό,τι υπήρχε δόθηκε, και μετά βγήκανε οι αγαπημένες με φίστο των 50 κομματιών. Πολύ ωραία γούμα, πολύ δυνατές. Και το σημαντικότερο, το ότι ήταν 50. Και αυτό το τονίζω διότι μας έχουν συνηθίσει τώρα τις τελευταίες χρονιές σε αυτά εδώ. Έχουν βγει τώρα δύο τελευταίες χρονιές Cobra P1, έχω κάνει και βίντεο στο κανάλι, τα πράσινα. Αυτά εδώ είναι τα πράσινα. Πολύ ωραία γόμα, πολύ καλή λάμψη, καλός χρώτος, αλλά όπως και να το κάνουμε είναι σε 20άδα, ενώ παλιά υπήρχαν οι 50, δηλαδή είναι λιγότερο από τα μισά τεμάχια τα καινούργια κουτιά. Και σαν να μην φτάνει η αλλαγή στα Cobra P1, έχουμε καινούργια κουτιά Cobra P1, τα οποία μέσα έχουν δικά τους πράγματα. Δικά τους πράγματα εννοώ ότι φέτος κυκλοφόρησαν σε κουτί Cobra P1 γουρούνες, οι οποίες λέγονται η Black Cobra, τις οποίες έχω εγώ τις συγκεκριμένες, με την ίδια γόμα με τα P1, ή πάλι κόκκινες Zeus, ή
Storm Thunder, Black Thunder, κάπως έτσι λέω, τέλος πάντων θα το γράψω εδώ πέρα γιατί τώρα δεν το θυμάμαι. Είναι πάρα πολλές παραλλαγές, η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ δεν ξέρω γιατί αλλάζουν συνέχεια, αλλά το κακό εντός εισαγωγικών της υπόθεσης είναι ότι πλέον δεν υπάρχουν 50 και υπάρχουν 20. Ελπίζω κάποια στιγμή να βγουν 50 πάλι. Α, και αυτό που ξέχασα, Dumb Bam 120, τα είδαμε και πριν σε Φυτίλη, τα βάζω στην κατηγορία της γουρούνας, διότι είναι και αυτά με γόμα εδώ πέρα. 2, 4, 6, 8, 10 κουτιά, 10 τεμάχια το κουτί. Κάποιες γουρούνες Demon, 20 κομμάτια το κουτί, με γόμα μαύρη. Τώρα που πιάσαμε τις γουρούνες, ακούγομαι λίγο μακριά, ναι, τα έχω βάλει εδώ πέρα σε όλο το δωμάτιο τα πράγματα. Τώρα που πιάσαμε τις γουρούνες, ας πάμε γενικότερα στις γόμες. Εντάξει, Ραουντομάνα, οι συγκεκριμένες έχουν και ιστορία κιόλας, γιατί τις είχα ανταλλάξει με έναν φίλο Ιταλό από την Ιταλία για κάποιες μεφίστο δικές μας. Ναι, θα μου πεις, έδωσες μεφίστο που είναι ιταλικές σε Ιταλό. Nice. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, Ραουντομάνα ήταν γεμάτο το κουτί, έχω ρίξει πολλές. Και κλειστό κουτί μέσα σε ζελατίνα, φουλ προσεγμένο. Είναι να τα προσέχεις αυτά τα κουτιά, η αλήθεια είναι. Πρέπει να τα προσέχεις αυτά τα κουτιά, η αλήθεια είναι. Αξίζουν να τα προσέχεις αυτά τα κουτιά. Και πάμε πάλι σε γόμα. Dumb Bam F2, και αυτά τα είδαμε πριν, απλά με φτύλι. Δεν είναι με γόμα, είναι μαύρα. Ενώ τα άλλα ήταν κόκκινα με το φτύλι. Με πιάσει και ο ψυχαναγκασμός μου. Piccolo Pirata. Ήταν κόκκινα, πάλι με γόμα. Τώρα όλα αυτά σαν στυλ Μινέρβας, έτσι, καθαρά και μόνο για το μέγεθος. Ζάκαλ. Αυτά μοιάζουν πιο πολύ στις Μινέρβες, είναι κίτρινα. Γόμα μαύρη εδώ. Και τα λοιπά. Και εν συνεχεία, αφού πιάσαμε τις γουρούνες και τις Μινέρβες και γενικά τα παλιά πράγματα, η καθιερωμένη συλλογή από διάφορα πραγματάκια που έχω εδώ, ας ξεκινήσουμε με τις Μινέρβες, τις οποίες έδειξα και τελευταία. Είναι όλα διάφορα πραγματάκια. Viper 1, Ραουντομάνα με έντονα γράμματα, Ραντομάνα με διαφορετικά γράμματα. Γενικά εδώ πέρα υπάρχουν μικροδιαφορές. Οι μικροδιαφορές σημαίνουν αλλαγή στη χρονολογία. Σάντοκαν, Ραντοτύπο C1. Τέλος πάντων, διάφορες μάρκες και χρονολογίες από Μινέρβες. Μπορεί να κάνω αναλυτικό βίντεο να σας δείξω μία-μία και με πληροφορίες. Dumb Bam Purple, και αυτά έχουν καταργηθεί τώρα όπως τα περισσότερα. Titan Bleach με διάφορα εφέ. Αυτά νομίζω έχουν και πολλά γραμμάρια μέσα. Δείτε εδώ γραμμάρια. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πω κάτι εγώ. Crazy Robots. Αυτό το αφήνω εδώ για να σας δείξω μετά κάτι πράγματα. Και άλλο ένα Crazy Robots. Επίσης να τονίσω ότι είναι καλύτερη παραγωγή που βγήκε. Η C01-002 παίζουν διαφορές, γιατί υπάρχουν και άλλοι κωδικοί που δεν είναι τόσο δυνατοί όσο αυτή εδώ. Απλά το τονίζω. Χαμεράκια. Τα ETA 4 πρέπει να είναι αυτά, αν δεν κάνω λάθος. Black Cobra. Που η συγκεκριμένη Black Cobra δεν έχει σχέση με τις Black Cobra από το κουτί των P1. Η συγκεκριμένη Black Cobra είναι η αυθεντική
η οποία πίσω δεν έχει πλαστική τάπα, έχει πυλό, ξέρω εγώ τι έχει τέλος πάντων. Διάφορες άλλες εδώ πέρα, ένα Μέγκα, μια Μεφίστο Μάνα παλιά, ένα Πούμα, ένα Μάγνουμ, όλα αυτά με γόμες, εκτός από το Πούμα. Εντάξει, οκ. Μεφίστο Μάνα μαύρη, Big Bang 5G, είναι σαν το Dumb Bam, να το, σαν το Dumb Bam 5G. Απλά το ένα νομίζω είναι από την Βουλγαρία, το άλλο είναι το αυθεντικό από την Classic. Λίτσες που υπήρχαν και παλιά στα ελληνικά μαγαζιά. Και πιο παλιά υπήρχαν πάλι στο στυλ ελιάς, αλλά σε ποδοσφαιρική μπάλα. Ένα στρογγυλό με πράσινο πάνω και κόκκινο κάτω, ήταν άποδο. Μίνι μπομπ. Και διάφορα άλλα πραγματάκια. Πάμε όμως παρακάτω, γιατί θα βγει το βίντεο μια ώρα και δεν θα περάσω καλά στο μοντάζ. Μετά τα Crazy Robots, επειδή είχαν καταργηθεί και υπήρχε μεγάλη ζήτηση από τον κόσμο και ρωτάγανε τι θα γίνει άμα θα βγει κάποια παρόμοια ακροτήδα και τα σχετικά, βγήκαν τα Exploder 4, που ήταν σχεδόν από μίμηση από τα Crazy Robots και στον ήχο και στην πρόκαυση. Καταργήθηκαν αυτά. Βγήκαν τα XP1011, τα οποία αυτά δεν ήταν τόσο καλή από μίμηση όσο τα Exploder 4, με αποτέλεσμα σχεδόν να μην τα πλησιάζουν καν τα Crazy Robots. Αυτά από αυτής της εμβέλειας στις κροτίδες με πολύ έντονη κόκκινη πρόκαυση, γιατί δεν ήταν μόνο ήχος, ήταν και η έντονη ποιοτική πρόκαυση που είχαν αυτές τις κροτίδες. Συνεχίζουμε πάλι με κάποια κουτιά και κάποια ξεχωριστά κομμάτια. Color Salute, 2-4-5 κομμάτια. Σε σακουλάκι μου τα έχει δώσει φίλος. Πολύ δυνατά και αυτά έχουν καταργηθεί. Τα περισσότερα από αυτά πλέον έχουν καταργηθεί και γι' αυτό δεν τα ρίχνω κιόλας. Dumb Bam Pirate, μικρά. Black Pearl, Triplex, αυτά είναι με γόμα, ροζ. PS5, Scream 3S. Σε κάθε συλλογή αυτά τα κουτιά. Κάποιες καραμέλες Σούστος που βγαίνουν σε 6 κομμάτια και μοιάζουν κάπως έτσι. Μέσα έχουν 1,5 γραμμάριο. Κάνει focus. Αρκετά προσεγμένες καραμέλες. Super Gator, λίγο πιο μεγάλες, πράσινες, με 2 γραμμάρια. Προσεγμένες καραμέλες εδώ με το σκινάκι τους. Γενικά εμένα μου αρέσει να κρατάνε ποιότητα. Φυτίλι κάγκελο στην τζίτα. Και πάμε τώρα σε έναν μαραθώνιο από βαρελάκια. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με τα μακρόστενα. PXP 312, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 το κουτάκι από την Pyromax. Μικρό κουτάκι, πολύ ενδιαφέρον. Tropic, τα μπλε είχαν κυκλοφορήσει τα πειράτικα και στην Ελλάδα μια περίοδο. Maxim, P500 τα συγκεκριμένα. Βλέπετε σε ζελατίνα όλα, όπως σας είπα τα περισσότερα δεν τα ρίχνω. Mini Bleach Drums, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ γιατί γυαλίζει εδώ πέρα, βλέπετε, και έχει ενδιαφέρον χρώμα. Κάποια βαρελάκια FP3 Small, η καινούργια παραγωγή όμως με τα 10,5, κάτσε, με τα 10,5 γραμμάρια σύνολο. Δηλαδή 0,35, να το, το γράφει και εδώ, 0,35 το κάθε ένα βαρελάκι. Χαμεράκια, χαμερ ένα πρέπει να είναι αυτά, ναι, ή τα ένα. Τα ήταν 1, 2, 4, 6, 8, 10 κομμάτια το κουτί, ένα γραμμάριο το κάθε δυναμητάκι. Για το μέγεθός τους είναι λίγο μεγάλα για τα γραμμάρια που έχουν, αλλά
Δεν τα έχω δοκιμάσει, δεν μπορώ να ξέρω ακόμα. PXP 312 είναι αυτό που είδαμε πριν, το μικρό, πλάσι μεγάλο, σε μεγάλο κουτί. Για δυναμία μου, ίσως από τα αγαπημένα μου βαρελάκια, τουλάχιστον στα μικρά βαρελάκια σε αυτή την κατηγορία, τα αγαπημένα μου, Thunder King 1000 συγκεκριμένα, πολύ δυνατά, 36 μέσα σε κουτί. Δεν υπήρχε για την εποχή του και νομίζω και τώρα δεν υπάρχει άλλη συσκευασία με τόσα πολλά. Όλα ήταν στα 30. 36 μέσα, πάρα πολύ δυνατά. Δεν μπορώ να τα συγκρίνω με κάποια άλλα βαρελάκια της κατηγορίας τους. Και αφού φύγαμε από τα μακρόστινα, συνεχίζουμε με τα πολλά βαρελάκια εδώ. Έχουμε και λέμε Dunbam F3, Dunbam. Τώρα σας λέω να μην λέω τις κωδικές ονομασίες. PP3, Dunbam 2G, Dunbam 2G πάλι, διαφορετική συσκευασία, διαφορετική χρονολογία, διαφορετική παρτίδα. Bomb, Bulldog, Dunbam Middle, τηλέφωνο. Βέβαια, όταν το βίντεο κρατάει μισή ώρα, θα σκάσουν και τηλέφωνο. Κάποιες γουρούνες που και αυτές είναι με φυτίλι, σαν βαρελάκια, αλλά τις λένε γουρούνες Wild Bulldog. Αντίστοιχα εδώ της ίδιας σειράς, Crazy Bulldog και Angry Bulldog, είναι λίγο μεγαλύτερα από τα μεγαλύτερα. Είναι λίγο πιο μεγάλα από τα Crazy Bulldog. Το βλέπουμε και στο κουτί. Megatresk 10 κομμάτια με φυτίλι και αυτά. Παλιά βγαίνανε με γόμα, υπήρχε σειρά της Megatresk με γόμα. Κάποια βαρελάκια Krachmen HD Original Pro και χαμεράκια. Αυτά είναι διαφορετικά χαμεράκια από όσα έχουμε συνηθίσει. Βλέπετε εδώ, μαύρα τελείως. Άλλα διάφορα Dunbam εδώ, το καθένα ξεχωριστό. Achtung, Mamba 2. Και αυτά έγιναν γνωστά φέτος αρκετά. Κάτι σβούρες από την Dunbam, κάτι κράκλινα από την Dunbam με ροζ και πράσινο. Πάλι άλλα Dunbam Middle και Dunbam 5G, πολύ δυνατά, και αυτά έχουν καταργηθεί δυστυχώς, αλλά ήταν πολύ δυνατά. Dunbam 2G Sin, Dunbam τα Original, αυτό που σας είπα πριν για την πεντάδα, αυτό είναι το κουτί της 20άδας. Puma 2, πολύ ωραία και αυτά. Bad Bulldog, και αυτά πολύ ωραία. Αυτό θα το αφήσουμε για την άκρη, για το τέλος μάλλον. Dunbam Black Edition. Γενικά όποτε βλέπετε black, σημαίνει ότι είναι black powder και όχι flash powder, δηλαδή άλλη τεχνολογία, άλλη σκόνη ας πούμε που σκάει. Dunbam Black Edition. Και ένα από τα αγαπημένα μου βαρελάκια μεσαίας κατηγορίας, Tiger Boom, πάρα πολύ δυνατά. Τα συγκεκριμένα είναι από την Private Expiro, αλλά τα έκανε εισαγωγή το Bomba Shop, φανταστείτε δηλαδή πόσο παλιά είναι. 3,5 γραμμάρια το βαρελάκι, πλέον δεν συζητάμε καν για αυτά τα γραμμάρια σε αυτή την εποχή που έχουμε έρθει. Ναι, τα λόγια περί τα παιδιά. Για μένα είσαι το αγαπημένο μου από τη middle κατηγορία βαρελάκια. Κάποιες
γουρούνες έχουν ονομαστεί, σαν βαρελάκι μοιάζει, αλλά τα έχουν πει γουρούνες no name, και αυτό επειδή δεν έχει όνομα δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Μεγάλα βαρελάκια, τριών με τέσσερα γραμμάρια το κάθε ένα, σε 50 έβγαινε. Πλέον δεν υπάρχουν αυτά και κατά τη γνώμη μου ευτυχώς που δεν υπάρχουν, διότι αν μπορείτε να δείτε και εδώ πέρα, όσο φαίνεται δηλαδή, όσο δυνατά και να ήταν αυτά παιδιά, έπεφτε το φυτίλι, έπεφτε το μπαρούτι από το φυτίλι, από αυτήν εδώ την τρύπα που είχε, με αποτέλεσμα να γίνει σε χάλια να στα χέρια και να είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Εμείς πρώτα απ' όλα θέλουμε την υγεία μας, οπότε όσο δυνατό και να είναι κάποιο, ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε, θέλουμε τα χέρια μας και τα άκρα μας. Πάμε για άλλη μια φορά τώρα λίγο στην πιο πάνω κλάση, με τα πιο δυνατά. Ζητώ συγγνώμη αν δεν τα πω με τη σειρά, αλλά είναι πάρα πολλά και καταλαβαίνετε μπορεί να γίνει κάποιο πέρδεμα. Εδώ τι έχουμε? Εδώ έχουμε κάποιες κούμπρα 3 με μπλε τάπα, πράσινη τάπα, άσπρη τάπα, καφέ τάπα και πάλι άσπρη τάπα. Απλά οι συγκεκριμένες αυτές εδώ γράφουν σκέτο κόμπρα 3, ενώ αυτές εδώ γράφουν διπλάσιο έλαιο και τα άλλα πράγματα της εταιρείας. Όπως βλέπετε υπάρχουν πάρα πολλές μικροαλλαγές που μετά από κάποια στιγμή πιστεύω ότι δεν υπάρχει και νόημα να τις προσέχεις αυτές τις αλλαγές, γιατί συνέχεια αλλάζουν. Μια κούτα SR3, κλασικές εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ήρθαν να αντικαταστήσουν τους δράκους από ό,τι φαίνεται. 5 γραμμαρίων, 5 γραμμάρια, 10G με διάφορα εφέ, κράκλιν, τιτάνιο, εδώ τιτάνιο και εδώ πάλι τιτάνιο, σε διάφορα χρώματα. Πάμε στα λίγο πιο μεγάλα, double flash, 40 γραμμάρια. Αυτό στην ουσία βγάζει έναν έντονο καπνό στην αρχή και μετά σκάει. Ένα school bomb, αυτό είναι 50 γραμμάρια. Και μετά μια σειρά από dumb bomb και scream. Λοιπόν, Scream 50, το κλασικό Scream με σφυρίχτρα τάπα από κάτω, 50 γραμμάρια. Το ίδιο σε 100. Και με την ίδια λογική, Dumb Bomb 50, 50 γραμμάρια. Και Dumb Bomb 100. Αυτή εδώ η παραγωγή είναι πιο παλιά από αυτή εδώ. Αυτή είναι η τάπα, αυτή εδώ είναι με κερί και έχει παλιά πιο λεπτό φυτίλι από ό,τι καινούργια, αλλά είναι το ίδιο πράγμα. Έχω εδώ ένα κουτί παλιό από δράκους με διάφορα πραγματάκια μέσα. Ένας δράκος, ένα SR6, πιο λιγότερο κρότο από το SR3, τώρα δεν ξέρω γιατί λέγεται SR6 και έχει μικρότερο κρότο. Πάλι ένα δράκο. Μια SR2 που αυτές είχαν βγει στην αρχή, πιο λεπτές. Μα εντωμεταξύ, η SR6 τώρα παρατήρησα έχει και πράσινη γόμα μέσα. Με πράσινη τάπα, συγγνώμη. Ένα zinc, σαν φυσίγγιο μοιάζει, αλλά και αυτό είναι πυροτέχνημα. Ένα Black Widow, ένα Big Thunder, Lupo P1, πολύ ωραίος δυναμίτης και ωραίο αυτοκόλλητο. Η κούτα έχει 10 κομμάτια. Του ένα Gold 20, τα οποία του ένα Gold 20 έχω και την πιο πρόσφατη παρτίδα και την πιο παλιά.
Εδώ λέει 2014 το 1, εδώ λέει 2021. Κόκκινη και πλετάπα. Χοντρό βιτήλι αλλά κοντό. Και μόνο το ένα μόθρα εδώ πέρα. Κάποιες καραμέλες που έβγαιναν σε πετάδες 30 γραμμαρίων. Πολύ ωραίες και αυτές. No name. Τις καραμέλες το κουτί είχε μέσα 10 θυμάχια. Εδώ έχω 5. 20 γραμμαρίων. Πολύ στιβαρές. Τζόκερ 50. Χάρτιν τάπα, λεπτό φυτίλι. Νταμπά μόστερ. Μερικά κομμάτια που δυσκολεύτηκα να βρω για τη συλλογή μου και δεν θα ρηχτούν και κατά πάσα πιθανότητα, διότι έχουν καταργηθεί εδώ και πολύ καιρό. Δύο τέτοια κομμάτια έχω με πρόκαυση πριν το σκάσιμο. Και εδώ ένα κουτί με Black Thunder 33 γραμμάρια, κόκκινη τάπα, σκληρό φυτίλι και ίσιο, και μία από τις αγαπημένες κροτίδες που μου αρέσει πάρα πολύ, εδώ το χρυσάφι Gold Thunder, συγκεκριμένα λέει 42 γραμμάρια, έτσι το ίδιο στυλ το φυτίλι, χοντρό ίσιο. Κίτρινο περιτύλιγμα, πάρα πολύ προσεγμένο όπως και τα Black Thunder. Έχουμε εδώ κάποια no name. Βγαίνουνε, αυτοί εδώ είναι 8 άρδες, 8 γραμμάρια, 24 γραμμάρια. Έχω την παλιά έκδοση και την καινούρια. Η παλιά έκδοση έβγαινε χωρίς τάπα, η καινούρια βγαίνει με τάπα. Οπότε έχουμε 8, 18, 24 και αυτοί εδώ είναι 12 άρδες. Με τάπα είναι και αυτοί, ενώ αυτός εδώ είναι από την παλιά παραγωγή, δεν έχει τάπα. Όλοι με πρόκαυση και πολύ δυνατό εφέ. Και το κουτάκι που είχα δείξει και πέρσι, νταμπάμ 30 κόκκινο, νταμπάμ 50 κόκκινο, νταμπάμ 170 και νταμπάμ 170, άλλη παρτίδα καινούρια με πιο χοντρό φυτίλι στο κουτί του. Και πάμε στα πιο δυνατά, ένα 200 γραμμάρια με μπλε πρόκαυση και με μπλε πρόκαυση, και ένα φτιαγμένο που το φτιάξε ο φίλος μου ειδικά για μένα, γράφει και εδώ με τη φοριά 98, 200 γραμμάρια, το οποίο έχει χρυσή πρόκαυση και κράκλιν πριν το σκάσιμο, εδώ με κερί κόκκινο. Αυτά ήταν από μεγάλα. Πάμε τώρα λίγο σε πιο πυροτεχνηματοειδή αντικείμενα. Φωτοβολίδες, διάφορες μάρκες. Εδώ από την Dumbam, αυτές είναι μόνο κρότος. Και οι άλλες έχουν διάφορα εφέ, σφυρίγματα κτλ. Εδώ, ανάλογα με την τάπα, δείχνει τι χρώμα είναι η εκάστοτε φωτοβολίδα. Εδώ άλλες φωτοβολίδες, για σφύριγμα είναι συγκεκριμένες οι μπλε. Αυτές εδώ είναι για κρότο οι κόκκινες. Και αυτές εδώ είναι για κράκλιν. Καψουλάκια. Παλιά αυτά τα λέγανε βελανίδια. Και εδώ φωτοβολίδες που είναι αποκλειστικά χρώμα. Είναι ασημή έτσι σε τέτοιο στυλ. Αυτές βγάζουν μόνο χρώμα για λίγα δευτερόλεπτα. Και πάμε τώρα λίγο στα πιο γηπεδικά.
φλασάκι εδώ πέρα, 60 δευτερολέπτων. Και αυτό σε ζελατίνα είναι, δεν είχε ανοιχτεί καν. Ένα άσπρο στρόμπο φλάς. Κάποιες φωτοβολίδες. Αλεξίπτωτο. Πορτοκαλί και κίτρινη. Πάλι κάτι φωτοβολίδες αλεξίπτωτο εδώ. Άλλης εταιρείας. Κάποια καπνογόνα αποσπόμενα σιδερένια. Πάλι κάτι σιδερένια καπνογόνα. Εδώ πέρα η αλλαγή της τάπας δείχνει ότι είναι διαφορετικής παρτίδας. Ό,τι σας είπα και πριν με τις μικρές αλλαγές. Εδώ έχουμε δύο κόκκινες και δύο άσπρες. Οι άσπρες ήταν πιο παλιές από τις κόκκινες. Δύο καπνογόνα με ξύστρα. Τα κλασικά, τα Jupiter, βγαίνουν και πιο μεγάλα, τα χοντρά. Εγώ έχω τη λεπτή εκδοχή. Και άλλη μια φωτοβολίδα αλεξίπτωτο. Έγινε μια μικρή διακοπή διότι το κινητό το άλλο ταύτισε από μπαταρία. Τέλος πάντων, τελειώνουμε σιγά σιγά. Κάποια καπνογόνα εδώ πάλι σιδερένια αποσπούμενα. Δύο εκτός σακούλας, έτσι μου ήρθανε, και δύο σφραγισμένα. Ένα καπνογόνο εδώ, το συγκεκριμένο είναι άσπρο. Έχω δείξει πολλά στο κανάλι μου, και μαύρα και με τέτοιους χρυσούς. Και εννοείται τα πυροτεχνήματα δεν γίνεται να λείπουν από όλο αυτό. Έχουμε μετά από πολύ καιρό που έχω να τις δω σφυριχτρούλες, κλασικές, 50 shots. Κάποια κουτάκια μικρά αλλά πολύ δυνατά, 16 βολές εδώ. Νταμπάμ και αυτό εδώ 16 βολές, μόνο με κρότο. Ένα μασούρι ελληνικό κιόλας, και αυτό έχει μόνο κρότο. Και άλλο ένα, και άλλο ένα κουτάκι πολύ γνωστό, Κασιόπια, με πολύ έντονα και μορφά χρώματα. Κάποια σελ 3 ίντσες που εντάξει, ξεφεύγουν λίγο από το άνοιγμα από των μικρών πυροτεχνημάτων. Είναι για φινάλε, θα έλεγα εγώ. Εύχομαι να έχετε ένα πανέμορφο Πάσχα, να πάτε όλοι στα χωριά σας ή όπου νιώθετε πιο όμορφα. Εγώ θα μείνω κυρίως στα δυναμητάκια και στα πυροτεχνήματα, διότι κάθε χρόνο ακούμε διάφορα άσχημα γεγονότα. Θέλει τεράστια προσοχή, είναι μέρος της παράδοσης μας και των εθήμων μας. Πρέπει να τα σεβόμαστε για να μας σεβαστούν και αυτά. Άμα δεν σεβαστούμε τον εαυτό μας, θα έχουμε και την ανάλογη τύχη. Θέλουμε να περάσουμε καλά και όχι να βγάλουμε τις μέρες μας σε νοσοκομεία και συναχώριες. Μεγάλη προσοχή, υπευθυνότητα. Κάποια πυροτεχνήματα καλώς ή κακώς να χρησιμοποιούνται μόνο από ενήλικες ή με επίβλεψη κάποιο γονέα. Να περάσετε πανέμορφα, καλά και ασφαλείς κασίματα, και να είστε πάντα ασφαλείς. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.